Υγραψία θερμή. Πρέπει να έχεις ζεσταθεί αρκετά ο κύριος Γιούγκερ, ναι, σήμερα. Το σχολίασε και στο Ελλάδα. Μέγαρο Μαξίμου νωρίτερα αυτό, Άννα. Και δημοσιογράφοι οι οποίοι περιμένουν εδώ τον κύριο Γιούγκερ. Πάντως θέλω έτσι να ρισκάρω. Δεν νομίζω ότι έτσι αυτός ο ασυνήθιστος και εντός εισαγωγικών καύσωνας θα τον κάνει να αλλάξει, Άννα, τα συναισθήματά του για τη χώρα μας. Όχι, βέβαια. Εγώ νομίζω ότι θα την αγαπήσει ακόμα περισσότερο. Και έχει και πολλές εμπειρίες, γιατί οι επισκέψεις του έχουν γίνει κατά την θερινή περίοδο τις περισσότερες φορές. Είναι αλήθεια. Του αρέσει το καλοκαίρι. Λοιπόν, τώρα ο κύριος Νίκος Βούτσης, ο πρόεδρος της Βουλής, συνοδεύει τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, το πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μαζί με την αντιπροσωπεία που έχει έρθει. Βλέπουμε και τον κύριο Σχοινά από πίσω, στους καλεσμένους, προς το γραφείο, προς το σαλόνι του πρόεδρου της Βουλής, για να συζητήσουν φυσικά. Θα έχουν μια ολιγόλεπτη συζήτηση μεταξύ τους οι δύο άντρες, να γίνουν δηλώσεις ενδεχομένως, θα δούμε αν γίνουν, και μετά να υποδεχθεί ο κύριος Βούτσης και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο, που είναι η τοποθέτηση, η ομιλία του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ολομέλεια της Βουλής, και συγκεκριμένα πως ο ίδιος βλέπουμε και τον Ευρωπαϊκό Επίτροπο, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Κωστή. Τον συνόδευσε και στη συνάντησή του με τον Προκόπη Παυλόπουλο. Mm-hmm. Να πούμε ότι στο πρόγραμμα του κυρίου Γιούνκερ στις 5.30 υπάρχει και συνάντηση με τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Και λίγο αργότερα και με την κυρία Φόφη Γεννηματά, την επικεφαλής του κινήματος αλλαγής. Πάντα είμαστε σε απευθεία σύνδεση με το σαλόνι του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, εδώ στο Μέγαρο της Βουλής, όπου έχει μόλις υποδεχθεί τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Ο κύριος Βούτσης ετοιμάζεται για να απευθύνει το λόγο στον Ευρωπαίο αξιωματούχο. Κύριε Γιούνκερ. Είμαστε πολύ ευτυχείς που υποδεχόμαστε τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η χώρα μας σε 3 χρόνια θα γιορτάσει τα 200 χρόνια εθνικής ανεξαρτησίας και το Κοινοβούλιο είναι από τα αρχαιότερα της Ευρώπης. Έχει ζήσει ευτυχείς και δραματικές στιγμές. Είμαστε πολύ ευτυχείς που σήμερα είναι μαζί μας και θα είναι ο πρώτος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος θα απευθύνει ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux d'accueillir aujourd'hui le président de la Commission européenne, monsieur Juncker. Notre pays est très fier de l'accueillir. Notre pays dans 3 ans fêtera ses 200 années d'indépendance et notre parlement est parmi les plus vieux des parlements européens. Monsieur Juncker, je suis ravie de vous accueillir ici aujourd'hui. Vous êtes parmi le premier dirigeant officiel européen à vous adresser à notre Assemblée. Oui, monsieur le Président, merci de nous recevoir les bras ouverts. Nous sommes très heureux, un, d'être en Grèce, deux, d'être à Athènes, trois, d'être au Parlement. Peut-être aurais-je dû commencer par dire nous sommes heureux d'être au Parlement, à Athènes et en Grèce. Je suis très honoré par votre invitation. Merci. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή σας. Θα ήθελα να πω ότι είμαι πολύ ευτυχισμένος, πρώτον που βρίσκομαι στην Ελλάδα, δεύτερον που βρίσκομαι στην Αθήνα και τρίτον που βρίσκομαι στο Κοινοβούλιο. Ή μάλλον θα έπρεπε να το πω αντίστροφα, πρώτον που βρίσκομαι στο Κοινοβούλιο, δεύτερον στην Αθήνα και τρίτον στην Ελλάδα. Unser Geschenk, yes? Είναι η αρπαγή της Ευρώπης, το μεταξωτυπίε του Εγκονόπουλου. Une représentation par Engonopoulos de l'Europe. Et l'Europe. Très bien. Merci. Ton Pericles, au logos, au épitaphios logos. Et ça, c'est le discours épitaphios. Oui, vous publierez le mien. L'ordre de la démocratie. Χαριστούμε. Ναι, ναι. Noch einmal. Ο κύριος Αντιπρόεδρος θα είναι εδώ, θα φέρω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Oui.
Είναι λοιπόν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο, στο γραφείο, στο σαλόνι του Προέδρου της Βουλής, ώστε κωστεί ο κύριος και τον αντιπρόεδρο, φυσικά και τον κύριο Κουράκη, ώστε ο πρόεδρος της Βουλής. Για να βγει έξω να υποδεχθεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο. Είναι το θυμοτυπικό που είπε προηγουμένως και εσύ. Ελλάδα, Αθήνα, Κοινοβούλιο. Αναφέρθηκε σε όλα ο κύριος Γιούνκερ. Είπε: ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή. Χαίρομαι πολύ και είμαι ευτυχής που βρίσκομαι στην Ελλάδα, στην Αθήνα και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μετά ήθελε να τα πει ανάποδα. Πρώτα το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σε κάθε περίπτωση, εξέφρασε την χαρά του και τον.